από το αρετέο νοσοκομείο θα σας μεταφέρουμε μία πείρα από ένα ειδικό νοσοκομείο λόγω του ρόλου του ως εξ ολοκλήρου πανεπιστημιακού που δεν βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας, όμως έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο να εκπαιδεύσει μιας και είναι η έδρα της χειρουργικής και του τμήματος χειρουργικής της ιατρικής σχολής. Τι είδαμε στα τελευταία 2 χρόνια. Πέρα από τις 68 συνολικά κλίνες που διαθέταμε, οι πρώτες 14 είχαν φύγει με την υποστελέχωση που είχαμε από το ένα τμήμα. Μόλις δημιουργήθηκαν τα προβλήματα με τις αναστολές, έκλεισε άλλο ένα τμήμα. Έχουμε ουσιαστικά 22 κλίνες στη χειρουργική και να συμπληρώσω σκοπτικά ότι η μία από αυτές διαθέτηκε γιατί εκεί εξέπνευσε ο κύριος Νεκτάριος, Άγιος Νεκτάριος. Είχαμε τέτοια πολυτέλεια. Το τελευταίο διάστημα παρουσιάστηκε στο συγκεκριμένο τμήμα από τους 17 νοσηλευόμενους και εργαζόμενους 10 ασθένειες από COVID. Θέλω να σας πω ότι ακόμα και στα νοσοκομεία μη πρώτης γραμμής που θέλουμε ένα ειδικό ρόλο να προστατεύσουν δηλαδή την εκπαίδευση του πληθυσμού, του ιατρικού κόσμου, έτσι, να εκπαιδεύουμε τους φοιτητές, αλλά και να δίνουμε υψηλές γνώσεις, γιατί υπάρχουν ιδιαίτερα θεραπευτικά πρωτόκολλα, υπάρχουν ιδιαίτερα διαγνωστικά πρωτόκολλα στο αρετέιο. Δεν δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Δεν είναι μόνο COVID. Είναι και η δευτερογενή νόσηση, είναι και τα νοσήματα που τρέχουν παραπέρα, που αυτά τα αφήσανε στον αέρα. Αυτό που θέλουμε να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε στους εργαζόμενους είναι αυτό που εντέχνως καλλιεργείται, ότι εμείς είμαστε εδώ καλά, ότι εδώ δεν μας άγγιξε κάτι. Δεν είμαστε ο Ευαγγελισμός και αυτή η καλλιεργημένη αντίληψη προσπαθούμε να τη σπάσουμε λέγοντας ότι μπορεί να μην είμαστε ο Ευαγγελισμός, αλλά έχουμε και εδώ προβλήματα, μπορεί να μην είμαστε, αλλά υπάρχουν προβλήματα, ας πούμε, όπως στη Δράμα, που θυμηθείτε πέρυσι τραβούσανε γιατρούς να πάνε να καλύψουν το εξαντλημένο προσωπικό και όλη αυτή η καλλιέργεια του όσο το δυνατόν λιγότερα πατάει ακριβώς στις μειωμένες απαιτήσεις. Μειωμένες απαιτήσεις που τις αντιμετωπίζουμε και στο Σύλλογο Γυναικών και στις γυναίκες που κατά κύριο λόγο υπηρετούν στα νοσοκομεία, που στενάζουν κάθε 13 και 26 που πληρωνόμαστε πώς θα βγάλουν το 15ήμερο. Και αυτή είναι η πάλη που αναπτύσσουμε και στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και σαν κομμουνιστές. Δεν το στενεύουμε μόνο στα στενά πλαίσια ότι εδώ δεν έχουμε υγεία, δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε πρωτοβάθμια, αλλά το ανοίγουμε και σε όλους τους τομείς που αφορά σήμερα τους εργαζόμενους και τις γυναίκες. Ευχαριστώ.